τα παιδιά με τα τηλέφωνα είναι ένα καταπληκτικό κείμενο της κυρίας Ροδοθέας Καρφή, διευθύντριας του επαγγελματικού λυκείου Καρπενησίου. Και γράφει για τα παιδιά με τα τηλέφωνα η κυρία Καρφή: «Μιμούνται όλους εμάς, τους μεγάλους, τους γονείς, τους δασκάλους, που τους μιλάμε και με τη γωνία του ματιού μας κοιτάζουμε την οθόνη, το κινητό, μήπως και ήρθε κάποια ειδοποίηση και τη χάσουμε. Τέσσερα κορίτσια είναι πρωτάκια. Έξω ένας ήλιος σπάνιος για χειμώνα στα βουνά, φωνάζει να βγούμε όλοι έξω από το σχολείο και αυτά κάθονται εκεί το ένα δίπλα στο άλλο, σαν κούκλες σε βιτρίνα με το δεξί χέρι αγγυλωμένο να κρατάει το κινητό. Φιλενάδες, μπορεί και από το δημοτικό και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο κοιτάνε κάτω και μπροστά και από όλο τους το σώμα κινείται μόνο ο αντίχειρας. Σε βλέπουν και κρύβουν το κινητό στην τσέπη του φούτερ τους και γελάνε ένοχα. Πόσο να τα μαλώσεις, πόσα κινητά να μαζέψεις στο συρτάρι του γραφείου για το τέλος της ημέρας. Στη διάρκεια της ώρας του μαθήματος, όσο κι αν μετέχουν, όσο κι αν ενδιαφέρονται, από κάποια ώρα και μετά είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να σε εξαφανίσουν από μπροστά τους, να σκρολάρουν και να χαθείς, να τελειώσει όλο αυτό, να πάμε στο επόμενο. Στο λένε στα μάτια τους ότι η διαδικασία κράτησε πάρα πολύ για την περιορισμένη υπομονή τους, για την ελαχιστοποιημένη δυνατότητά τους να προσιλωθούν σε κάτι, να εστιάσουν την προσοχή τους, να σκεφτούν, να παράγουν λόγο. Βλέπουν εικόνες, μόνο εικόνες, που φεύγουν για να έρθουν οι επόμενες εικόνες. Οι επόμενες ίδιες εικόνες που τους στέλνει ο αλγόριθμος. Μια εικόνα κι αυτά, μια εικόνα προφίλ, ένα story στο Insta. Γύρω από τα social όλη τους η μοναχική ζωή, η βουβή ζωή τους. Παιδιά πανέξιμα, πανέξυπνα, ράτσα βελτιωμένη που αν ζούσε σε ένα άλλο κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, αν τα πλουτίζαμε με τέχνη, με ομορφιά, με ιδέες, με μουσική, με πολιτισμό, θα απογείωνε τον έρημο τούτο τόπο. Παρκαρισμένα από όλους εμάς τους πολυάσχολους ενήλικες που υποτίθεται ότι έχουμε τη φροντίδα τους, όχι πια στη γιαγιά ή στην τηλεόραση, αλλά στο κινητό, που λες και φύτρωσε στα χεράκια τους, εκεί στις φιλικές συναστροφές δίπλα στους παιδότοπους, κοντά στους φίλους τους να βλέπουν χωρίς να μιλάνε, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν, χωρίς να μπορούν να αποδράσουν. Στην τελική τι κάνουν τα παιδιά μας? Μιμούνται όλους εμάς, τους μεγάλους, τους γονείς, τους δασκάλους, που τους μιλάμε και με τη γωνία του ματιού μας κοιτάζουμε την οθόνη του κινητού, μήπως και ήρθε κάποια ειδοποίηση και τη χάσουμε. Αχ, κυρία Ροδοθέα, πόσο δίκιο έχεις.